Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Ανατολής Καρτερίδου, η οποία έχει θέμα «Σπήλι και μελάνωμα, μύθι και πραγματικότητα». Η κυρία Καρτερίδου προσκλήθηκε από το Ρωταριανό Όμιλο Δυτικής Καβάλας κοντά μου, η πρόεδρος του ομίλου, η κυρία Κούλα Φωτιάδου, και η γιατρός, η κυρία Ανατολή Καρτερίδου, η οποία εδώ και 3 μήνες έχει έρθει στην πόλη της Καβάλας. Να ρωτήσω τη γιατρό πρώτα και μετά θα έρθουμε στην Κούλα, την πρόεδρο του Ρωταριανού Ομίλου Δυτικής Καβάλας. Κυρία Καρτερίδου, γιατί επιλέξατε αυτό το θέμα? Θεωρώ ότι δεδομένου ότι ο επόμενος μήνας είναι ο Μάιος και η ηλιακή ακτινοβολία όλο και θα αυξάνεται πια, η σπήλη και το μελάνωμα θα είναι στο προσκήνιο και εφόσον συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είναι και η εβδομάδα μελανώματος όπου πολλοί δερματολόγοι εξετάζουν δωρεάν τον κόσμο για τις ελιές του και πιθανά μελανώματα, έτσι διάλεξα το θέμα αυτό και θεωρώ ότι είναι επίκαιρο και οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο λίγο παραπάνω για αυτό που πρόκειται να συμβεί τον επόμενο μήνα. Πραγματικότητα και μύθι. Πιστεύετε ότι ακούγονται πολλά πράγματα τα οποία περνάνε λάθος στους ανθρώπους? Δυστυχώς ναι, από την πείρα που έχω μέχρι στιγμής αυτό διαπιστώνω, ότι πολλά πράγματα είναι λάθος πεπιθήσεις και είναι κρίμα γιατί τελικά κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές. Επομένως καλό θα είναι να το προσπαθήσουμε όλοι να το αλλάξουμε αυτό. Καλή επιτυχία στην ομιλία σας. Περιμένουμε με αγωνία να σας ακούσουμε. Κυρία Φωτιάδου, ο όμιλός σας πάντα προσέχει τις ομιλίες και τις εκδηλώσεις γενικότερα. Πιστεύετε ότι η σημερινή ομιλία έχει να προσφέρει ενημέρωση σε πολλούς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο και έγινε. Την προσκαλέσαμε και ευχαριστούμε που δέχθηκε την πρόσκλησή μας. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Έρχεται ο ήλιος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, είναι αρκετά δυνατό με τον ήλιο του. Οπότε θα μας ενημερώσει ακριβώς για να ξέρουμε και εμείς και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την τέτοια. Η κυρία Καρτερίδου είναι μια νέα γιατρό στην πόλη της Καβάλας. Θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε, γιατί είναι και πολύ καλό παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε με την ομιλία. Ρωταριανό όμιλο. Θα τα παράληψή μου αν δεν πω δύο λόγια για το τι είναι το Ρόταρι. Όλα τα ανθρωπιστικά κινήματα γεννήθηκαν για να εκπληρώσουν μια μεγάλη ανάγκη. Για να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να έχουν μια καθαρή αίσθηση της αποστολής τους και πώς να εκπληρώσουν αυτή. Τα εθελοντικά κινήματα, όπως είναι το Διεθνές Ρόταρι, είναι ουσιώδη για την ανθρώπινη ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια. Έτσι, είναι τόσο πλούσιο σε εργασίες, έρευνες, αναρτήσεις, που θα περιοριστούμε σε μια μικρή περίληψή του για να πούμε τα σημαντικότερα. Η Ανατολή Καρτερίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε τις ηλικιακές της σπουδές στην πόλη της Δράμας. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καρποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, στην οποία εισήχθη έπειτα από πανελλήνιες εξετάσεις. Κατόπιν έκανε την υπηρεσία υπαίθρου στο κάτω νευροκόπη Δράμας. Κατά τη διάρκεια της αναμονής για την έναρξη ειδικότητας, εργάστηκε ως ελεγκτής του ΟΠΑΠ στην Ομαρχία Δράμας, ως καθηγήτρια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας σε προγράμματα σχετικά με την υγεία, ως εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδων πολιτικής άμυνας και άμαχου πληθυσμού και ως εφημερεύουσα γιατρό σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Περάτωσε το γενικό μέρος της ειδικότητας στη Β' Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και ολοκλήρωσε τη λήψη της ειδικότητας με το ειδικό μέρος στη δερματολογία αυτοδυσολογίας του Νοσοκομείου Αυτοδυσία και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. Έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό συνεργείων εσωτερικού και εξωτερικού με ελεύθερες ανακοινώσεις και πόστες. Ανήκει σε συγγραφικές ομάδες πληθώρας δημοσιεύσεων σε έμπειρα διεθνή και εγχώρια περιοδικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυτοδυσολογικής Εταιρείας καθώς και της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας. Σήμερα διατηρεί ιατρική εταιρεία με την επωνυμία Ιδιωτικό Ιατρείο Σπύρος Σουλτάνος Ανατολή Καρτερίδου, ιατρική ΩΜΕΕ, προσφέροντας δερματολογικές και δερματοχειρουργικές υπηρεσίες. Σε ευχαριστώ, Ανατολή. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση να αναπτύξω το συγκεκριμένο θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αφορά τους σπήλους και το μελάνωμα, καθώς και τους μύθους και την πραγματικότητα που αφορούν το θέμα αυτό.
Ξεκινώντας λοιπόν την ομιλία, ας δώσουμε έναν ορισμό για τους πύλους. Πρόκειται για καλοήθεις όγκους του δέρματος, αποτελούμενους από μελανινοκύτταρα. Όταν λέμε μελανινοκύτταρα, εννοούμε τα κύτταρα αυτά της επιδερμίδας, τα οποία παράγουν και αποθηκεύουν την γνωστή σε όλους μας χρωστική μελανίνη. Οι σπήλοι μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος και των βλενογόνων. Λέγοντας βλενογόνων, εννοούμε το στόμα, την γεννητική περιοχή και την περιπροκτική περιοχή. Πρόκειται για συμπτωματικές βλάβες. Χωρίζονται αδρά σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους επίκτητους, αυτούς δηλαδή τους σπήλους που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, και τους συγγενείς, αυτούς με τους οποίους γεννιόμαστε. Ας ξεκινήσουμε να πούμε λίγα πράγματα για τους επίκτητους σπήλους. Ανάλογα με το βάθος των μελανινοκυττάρων που αναφέραμε πριν, χωρίζονται αδρά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στους συνδεσμικούς, αυτούς δηλαδή που είναι αρκετά επιφανειακοί και είναι αψηλάφητοι, περνώντας κανείς δηλαδή το χέρι του πάνω από το σημείο στο οποίο βρίσκονται στο δέρμα, με κλειστά μάτια, δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει βλάβη εκεί. Τους μεικτούς πύλους, οι οποίοι αρχίζουν και υπεγείρονται, αρχίζει δηλαδή και δημιουργείται ένα φουσκωματάκι στο σημείο που υπάρχει η χρώση, και τους ενδοδερμικούς, οι οποίοι είναι πιο βαθιοί, πιο μεγάλοι, οι γνωστές σε όλους μας κρεατοελιές. Τα στάδια της πορείας στο χρόνο στην εξέλιξη ενός πύλου είναι η δημιουργία, η γένεση δηλαδή, η ορίμανση και η υποστροφή, τελικά με την εξαφάνιση του σπήλου. Η επίκτητη σπήλη μπορεί να είναι από λίγα χιλιοστά σε μέγεθος μέχρι και 1 με 1,5 σαντιμέτρο. Αρχίζουν να εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, η έκθεση στον ήλιο προάγει την εμφάνισή τους, συνεχίζουν να αυξάνονται σε αριθμό στην εφηβεία αλλά και τη νεαρή ενήλικη ζωή. Λέμε οι δερματολόγοι ότι ένας άνθρωπος δικαιούται, σε εισαγωγικά, να εμφανίζει καινούργιες ελιές μέχρι τα 30, το πολύ 35. Από εκεί και πέρα και μέχρι τα 50, ο αριθμός των σπήλων παραμένει σταθερός, αλλά οι μορφές τους είναι ποικίλες. Από τα 60 έτη δε και μετά αρχίζουν να ελαττώνονται σε αριθμό, γιατί όπως είπαμε λίγο πιο πάνω, οριμάζουν, υποστρέφουν και τελικά εξαφανίζονται. Αυτή είναι μια εικόνα όπου παρουσιάζει έναν συνδεσμικό σπήλο, δηλαδή έναν πολύ επιφανειακό, αψηλάφητο σπήλο. Αυτός έτσι όπως τον βλέπετε είναι ένας καλοήθης, πολύ ομαλός σπήλος. Εδώ σας δείχνω έναν μεικτό σπήλο, βλέπετε ότι υπεγείρεται, έχει το φουσκωματάκι αυτό μαζί με τη χρώση. Και εδώ είναι δύο ενδοδερμικοί σπήλοι, δύο κρεατοελιές. Είναι το τελευταίο στάδιο της ορίμανσης ενός σπήλου. Εκτός όμως από αυτά τα τρία είδη που είδαμε, υπάρχουν και πιο σπάνιες και πιο περίεργες μορφές σπήλων. Αυτή η γραμμή που βλέπετε είναι μια μορφή ελιάς. Λέγεται γραμμωτή μελανονυχία. Ξεκινάει εδώ, δηλαδή στη μήτρα του όνυχα, και παίρνει αυτή τη μορφή της γραμμής. Μπορεί εύκολα να το μπερδέψουμε με ένα μελάνομα σε αυτή την περιοχή, το οποίο θα σας δείξω σε παρακάτω διαφάνεια πόσο διαφορετικό φαίνεται στα νύχια. Άλλη μια περίεργη μορφή επίκτητου σπήλου είναι ο σπήλος με λευκή άλο. Αν δούμε, βλέπετε ότι γύρω από την ελιά υπάρχει αυτή η λευκή περιοχή. Αυτές οι ελιές εμφανίζονται συνήθως σε μικρότερη ηλικία, σε παιδιά κυρίως. Μπορεί χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, αλλά μπορεί να συνυπάρχει ένα αυτοάνοσο νόσημα. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει λεύκη, μπορεί να υπάρχει μια θυροειδίτιδα, μια φλεγμονή του θυροειδούς δηλαδή. Αρκετά σπανιότερα και σε μεγαλύτερες συνήθως ηλικίες, μπορεί ένας τέτοιος σπήλος να είναι το πρώτο σημάδι ενός μελανόματος κάπου αλλού στο σώμα. Γι' αυτό καλό είναι ένας δερματολόγος, βλέποντας αυτό το είδος του σπήλου, να μην πει κατευθείαν, εντάξει, σιγά σιγά αυτό το άσπρο θα επεκταθεί και τελικά θα εξαφανιστεί η ελιά. Ναι, αυτό ακριβώς θα γίνει, αλλά μήπως αυτό είναι σημάδι ύπαρξης ενός μελανόματος κάπου αλλού. Επομένως, εξετάζουμε τον ασθενή όταν βλέπουμε μία τέτοια ελιά ολοσωματικά. Αυτή είναι μία άλλη μορφή επίκτητου σπήλου, λέγεται κυανός. Βλέπετε την μπλε του χρώση.
Το μπλε, θα το πούμε και παρακάτω, είναι ένα χρώμα το οποίο φυσιολογικά δεν εμφανίζεται συχνά στους πύλους. Περισσότερο εμφανίζεται στα μελανόματα. Εδώ όμως είναι αυτή η ελιά, είναι μια πολύ καλοήθης ελιά και μια πολύ σταθερή βλάβη. Άπαξ και εμφανιστεί, δεν εξαφανίζεται. Αν αλλάξει αυτή μια τέτοια ελιά, καθιοδήποτε τρόπο, στη μορφή της, στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, τότε πιθανότατα δεν πρόκειται απλά για σπύλο. Λίγα πράγματα παραπάνω για αυτό τον τύπο επίκτητων σπύλων. Είναι ο άτυπος σπύλος και όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί πολύ συχνά μπορούμε να τον μπερδέψουμε με το μελάνωμα. Αυτοί οι σπύλοι έχουν μια συνήθιστη εικόνα. Έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, πάντα είναι πάνω από 5 μιλιμέτρα σε διάμετρο. Η περιφέρειά τους έχει ασαφή και ανώμαλα όρια, βλέπετε, δεν είναι ομογενή, στρογγυλή ή οβάλ. Έχουν ποικιλία χρωμάτων με πάνω από 2 αποχρώσεις του καφέ. Μπορεί να υπάρχει ροζ, μπορεί να υπάρχει ερυθρό. Στην πάνω εικόνα, εδώ μπορείτε να δείτε ότι ροζίζει. Το σχήμα τους είναι τηγανιτού αυγού ή στόχ. Αυτό θα το δείτε καλύτερα εδώ, βλέπετε, στη μέση, κάνει ένα μικρό φουσκωματάκι. Εμφανίζονται κυρίως στον κορμό. Συνιστούν αυτού του είδους οι σπύλοι δείκτη αυξημένου κινδύνου για μελάνωμα. Μάλιστα, 30% των ασθενών με μελάνωμα έχουν και άτυπους σπύλους στο σώμα τους. Επίσης, 40% των σπύλων που εξελίσσονται τελικά σε μελανώματα αφορούν άτυπους σπύλους. Δηλαδή, η εξέλιξη αυτή θα γίνει πάνω σε έναν τέτοιο σπύλο. Περνώντας στην άλλη μεγάλη κατηγορία, τους συγγενείς σπύλους, αυτούς δηλαδή που έχουμε εκγενετής, να πούμε ότι αφορούν στο 1-2% των νεογνών, δεν είναι δηλαδή τόσο συχνή όσο η προηγούμενη ομάδα. Συνήθως φέρουν τρίχες πάνω στην επιφάνειά τους, έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, ξεκινούν πάνω από 1,5 σαντιμέτρο, που όπως είπαμε πριν, είναι το καταληκτικό όριο των επίκτητων και μπορούν να φτάσουν μέχρι και πάνω από 20 σαντιμέτρα, οπότε και ονομάζονται γιγαντιαίοι. Αυτού του είδους οι σπύλοι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για 2 κυρίως λόγους. Όσον αφορά τους γιγαντιαίους, διότι μπορεί να επεκτείνονται σε βάθος μέχρι τα οστά, ακόμη και να περιέχουν και το νευρικό σύστημα στην μάζα τους, και ο δεύτερος λόγος είναι διότι παρουσιάζουν δυνατότητα κακοήθους εξαλλαγής, δηλαδή μετάλλαξης προς μελάνωμα, ακόμα και πριν την εφηβεία. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο στην προηγούμενη ομάδα των επίκτητων σπύλων. Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος να εμφανίσει μελάνωμα σε ένα σπύλο που απέκτησε στη διάρκεια της ζωής του. Οι δερματολόγοι μάλιστα λέμε ότι αν ένα συγγενή σπύλος έχει διάμετρο πάνω από 3 σαντιμέτρα, καλό είναι να αφαιρείται πριν το παιδί μπει στην εφηβεία. Εδώ, αριστερά, είναι ένας μεγάλος συγγενή σπύλος και εδώ... Δεν το δει. Περίμενε, θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, και αυτός είναι ένας γιγαντιαίος σπύλος. Φανταστείτε τώρα ότι σε αυτήν όλη την επιφάνεια, σε οποιοδήποτε σημείο της, υπάρχει πάντα η πιθανότητα, και η πιθανότητα αυτή είναι 4-6%, ποσοστό μεγάλο για την ιατρική, να εμφανιστεί μελάνωμα. Όχι μόνο στο δέρμα, αλλά συχνά αυτοί οι ασθενείς με γιγαντιαίους σπύλους πρέπει να ελέγχουν και το εγκέφαλό τους, το νευρικό του σύστημα δηλαδή, με μαγνητικές ή αξονικές τομογραφίες. Έχουν πιθανότητα να εμφανίζουν και εκεί μελάνωμα. Πότε αφαιρούμε ένα σπύλο? Εάν η εξέλιξή του είναι ανησυχητική. Και τι εννοούμε όταν λέμε ανησυχητική εξέλιξη? Αν μεγαλώνει γρήγορα. Όταν λέμε γρήγορα εννοούμε μέσα σε λίγους μήνες. Δηλαδή, αν ένα παιδί σε 2-3 χρόνια, όσο αναπτύσσεται, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν και οι ελιές του, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Γρήγορη ανάπτυξη εννοούμε όταν ο σπύλος μεγαλώνει μέσα σε 3, 4, 5, 6 μήνες. Ή όταν αιμορραγήσει, όταν εμφανίσει μια πληγή, ένα έλκος επάνω του.
Επίσης, αφαιρούμε μία ελιά όταν είναι σε σημείο που τραυματίζεται συχνά. Όταν βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε εύκολα, δηλαδή στο τριχωτό της κεφαλής ή στο περίνεο, την περιοχή δηλαδή μεταξύ προκτού και γεννητικών οργάνων, αλλά και απλά για αισθητικούς λόγους. Ας περάσουμε λίγο στους μύθους και την πραγματικότητα που αφορούν στους πύλους. Ακούμε συχνά οι δερματολόγοι τη φράση «Έχω αυτή την ελιά από τότε που γεννήθηκα, άρα είναι ακίνδυνη». Λάθος. Μόλις πριν είπαμε ότι οι συγγενείς πύλοι που έχουν μέγεθος από 3 εκατοστά και πάνω έχουν αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τους επίκτητους πύλους, τους πιο συχνούς, να εμφανίσουν μελάνωμα. Επίσης ακούμε ότι αν η ελιά έχει τρίχες, είναι αθώα. Ισχύει πολλές φορές, γιατί οι κρεατοελιές, ας πούμε, καθορισμό έχουν τρίχες επάνω. Αλλά τρίχες έχουν και οι συγγενείς, οι οποίες δεν είναι πάντα αθώες. Επίσης, ακούμε την εξής φράση. «Με ανησυχούν μόνο οι μεγάλες ελιές μου, οι κρεατοελιές». Η πιθανότητα μία τέτοια ελιά να μεταλλαχθεί σε μελάνωμα είναι εξαιρετικά μικρή. Αντίθετα, μία ελιά αψιλάφητη, πολύ μικρή, ακόμη και μέχρι 6 χιλιοστά, μπορεί εξ αρχής να είναι μελάνωμα. Τέλος, ακούμε επίσης τη φράση ότι δεν θέλω να αφαιρέσω την ελιά μου, διότι φοβάμαι ότι μετά θα γίνει καρκίνος. Αυτό το πράγμα, αυτή η θεώρηση έχει κοστίσει πραγματικά σε ανθρώπινες ζωές τελείως άδικα, διότι όταν τελικά δεν γινόταν διαφορετικά από το να αφαιρεθεί η βλάβη, δηλαδή είχε αιμορραγήσει, είχε έντονη φαγούρα, είχε κάνει μια πληγή επάνω, ήταν ήδη ένας προχωρημένος καρκίνος που είχε ήδη δώσει μεταστάσεις. Άπαξ και αφαιρεθεί ένας πύλος και είναι καλός, καλοήθης δηλαδή, τη στιγμή της αφαίρεσης, δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα στο σημείο από όπου αφαιρέθηκε να εμφανιστεί μελάνωμα. Περνάμε στο μελάνωμα λοιπόν. Τι είναι αυτό? Είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρματος που προέρχεται από νεοπλασματικά μελανινοκύτταρα. Η διαφορά αυτών των κυττάρων, αυτών των μελανινοκυττάρων, από αυτά που απαρτίζουν τους πύλους, δεν είναι παρά το γεγονός ότι αυτοί στο μελάνωμα, αυτά τα κύτταρα στο μελάνωμα, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Η εμφάνιση του μελανώματος εξαρτάται τόσο από περιβαλλοντικούς όσο και από ατομικούς παράγοντες. Δεν είναι κάτι εύκολο δηλαδή ένας άνθρωπος να εμφανίσει μελάνωμα. Χρειάζεται συνδυασμός αιτιολογικών παραγόντων. Ο τυπικός ασθενής που εμφανίζει μελάνωμα είναι ένας εργαζόμενος σε γραφείο που δεν εκτίθεται στον ήλιο τακτικά, άρα το δέρμα του δεν είναι συνηθισμένο στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία, αλλά πηγαίνει 1 με 2 φορές το χρόνο διακοπές σε περιοχή με αυξημένη ή περιόδη ακτινοβολία. Η έκθεση δηλαδή που υπόκειται είναι για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά έντονη σε ισχύ. Φανταστείτε όλοι θα έχετε δει, τους Βόρειοευρωπαίους όταν έρχονται για διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Κάθονται στις παραλίες με τις ώρες, φεύγουν ξεροψημένοι και από τις δύο πλευρές και αυξάνουν τις πιθανότητές τους να εμφανίσουν μελάνωμα. Γι' αυτό και γενικά, σε αυτές τις χώρες, όπου οι κάτοικοι είναι ανοιχτόχρωμοι, τα μελανώματα είναι συχνότερα σε αριθμό. Η μέση ηλικία εμφάνισης του μελανώματος είναι η 6η δεκαετία. Και υπογραμμίζω, είναι η μέση ηλικία. Δεν εμφανίζεται μόνο τότε. Μπορεί να εμφανιστεί είτε νωρίτερα, είτε και αργότερα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω από το 50% των μελανωμάτων εμφανίζονται σε υγιές δέρμα. Δηλαδή σε δέρμα όπου δεν προϋπήρχε ελιά. Ανά 50 άτομα υψηλού κινδύνου που εξετάζουμε οι δερματολόγοι, ένα θα έχει μελάνωμα. Ας δούμε λίγο τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος. Είναι το ανοιχτόχρωμο δέρμα, κυρίως οι φωτότυποι 1 και 2, δηλαδή πολύ λευκοί άνθρωποι με ανοιχτόχρωμα μάτια, αλλά και αυτοί με καφέ μάτια, που είναι επίσης λευκοί, που καίγονται στον ήλιο και που μαυρίζουν πολύ σπάνια.
αυτοί που έχουν ξανθά ή κόκκινα μαλλιά, όσοι έχουν ηλιακή ευαισθησία, όσοι έχουν φακίδες ή ηλιακές φακές στο σώμα τους. Όταν λέω φακίδες, εννοώ αυτές τις καφέ κυλίδες που υπάρχουν στο δέρμα, κυρίως από την παιδική ηλικία, οι οποίες όμως στη διάρκεια των χειμερινών μηνών ατονούν λίγο στη χρωστική τους, ενώ αντίθετα οι ηλιακές φακές εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεν αλλάζουν σε χρώμα, δεν ατονούν στη διάρκεια του χειμώνα και συνήθως εμφανίζονται σε περιοχές όπου υπήρχαν ηλιακά εγκάβματα οποιοδήποτε βαθμού. Φέρτε στο μυαλό σας όμως, στέρνο. Όλες οι γυναίκες θα έχουμε από κάποια, σίγουρα. Όταν ένα παιδί εμφανίζει ηλιακά εγκάβματα σε ηλικία κάτω των 14 ετών και όταν αυτά είναι συχνά, τόσο αυξάνει η πιθανότητα ως ενήλικας να εμφανίσει μελάνωμα. Επίσης, όσοι έχουν ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος κινδυνεύουν παραπάνω. Και τέλος, όσοι ασθενείς έχουν μεγάλο αριθμό σπήλων στο σώμα τους, πάνω από 50 επίκτητους ή πάνω από 5 άτυπους ή και μεγάλους συγγενείς πύλους. Ας δούμε λιγάκι κάποιες μορφές μελανωμάτων. Όπως και η σπήλη, όπως είδαμε πριν, είναι περισσότερον της μιας μορφής, έτσι και το μελάνωμα. Δεν είναι μία μορφή. Η πιο συχνή είναι αυτή που σας δείχνω στη διαφάνεια, αφορά στο 70% του συνόλου των μελανωμάτων. Λέγεται επιπολής επεκτηνόμενο, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα χρόνια, αναπτύσσονται μόνο σε πλάτος και επιφανειακά. Αργούν δηλαδή να διεισδύσουν σε βάθος στο δέρμα. Αυτό όμως το γεγονός είναι που τα κάνει να έχουν και καλύτερη πρόγνωση. Είναι συχνότερα στην 4η με 5η δεκαετία της ζωής και εμφανίζονται συχνότερα στις κνήμες των γυναικών και στη ράχη των ανδρών. Όχι όμως μόνο σε αυτές τις περιοχές. Ένα άλλο είδος μελανώματος είναι αυτό που εμφανίζεται στις παλάμες, στα πέλματα αλλά και στα νύχια. Στη δικιά μας φυλή, στη λευκή φυλή, αυτό αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό, 10%. Αλλά η κίτρινη φυλή και η μαύρη φυλή το εμφανίζουν πολύ συχνότερα. Έχει πιο αργή εξέλιξη γενικά σε σχέση με άλλα μελανώματα, αλλά συνήθως έχει κακή πρόγνωση γιατί αργούμε να βάλουμε τη διάγνωση. Το μελάνωμα των βλενογόνων είναι μία άλλη μορφή μελανώματος. Εμφανίζεται στο στόμα, τα γεννητικά όργανα, αλλά και περιπροκτικά. Είναι σπάνιο, ευτυχώς, και λέω ευτυχώς, γιατί είναι ένα μελάνωμα το οποίο μπορεί σύντομα στη διάρκεια της εξέλιξής του να δώσει μεταστάσεις και επίσης ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής μετά από την αφαίρεσή του είναι επίσης αυξημένος. Το ζώδες μελάνωμα είναι μία, ας το πω, πιο κακή μορφή μελανώματος. Είναι συχνότερο σε άνδρες, συνήθως την 5η με 6η δεκαετία της ζωής, αλλά σημειώνω και εδώ μπορεί να είναι είτε νωρίτερα είτε αργότερα, εμφανίζεται συχνότερα στον κορμό και κυρίως εμφανίζεται σε υγιές δέρμα, σε δέρμα δηλαδή που δεν έχει προηγούμενα έναν σπήλο. Το κακό είναι ότι εξελίσσεται γρήγορα και εξελίσσεται γρήγορα όχι σε πλάτος και επιφανειακά, αλλά κάθετα, που σημαίνει ότι φτάνει και ξεπερνάει το σημείο από το οποίο προκύπτουν οι μεταστάσεις σύντομα. Το αμελανοτικό μελάνωμα ίσως είναι η χειρότερη μορφή μελανώματος. Βλέπετε εδώ ότι σε σχέση με τις προηγούμενες εικόνες είναι μια τελείως διαφορετική βλάβη. Δεν υπάρχει καφέ, δεν υπάρχει μαύρο, δεν υπάρχει μπλε, δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε το εντυπωσιακό στην εικόνα του. Συνήθως αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει ελάχιστη μελανίνη σε αυτό το είδος του μελανώματος. Συνήθως είναι ένα μικρό οζίδιο του δέρματος που αναπτύσσεται γρήγορα και η διάγνωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η εικόνα, η αριστερή εδώ που σας δείχνω, είναι μία δερματοσκοπική εικόνα, δηλαδή μία εικόνα που δεν βλέπουμε με γυμνό μάτι, αλλά με ένα εργαλείο που θα σας δείξω αργότερα σε διαφάνεια. Πώς μπορεί ένας δερματολόγος εκπαιδευμένος στη δερματοσκόπηση να υποψιαστεί ότι αυτή η βλάβη μπορεί να είναι μελάνωμα? Αυτού του είδους τα αγκία που υπάρχουν, τα οποία αν τα δείτε από πιο κοντά μοιάζουν σαν μικρά κουβαράκια, είναι χαρακτηριστικά της κακοήθειας.
Δυστυχώς όμως για μας δεν υπάρχουν σε όλα τα μελανοτικά μελανώματα. Και τέλος, μία ακόμη μορφή είναι το μεταστατικό μελάνωμα. Δηλαδή, οι βλάβες αυτές εμφανίζονται ως μετάσταση από ένα αρχικό μελάνωμα, το οποίο υπάρχει σε μία άλλη περιοχή, είτε μακριά είτε κοντά. Το καλό είναι ότι τα μελανώματα τα οποία είναι λεπτά, δηλαδή είναι κάτω από 2 μιλιμέτρα σε πάχος, εμφανίζουν σπάνια μεταστάσεις. Το κακό όμως είναι ότι η αρχική αιστεία μπορεί να βρίσκεται σε σημείο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή, να είναι μέσα στο μάτι, όπου υπάρχουν μελανινοκύτταρα, μέσα στο νευρικό σύστημα, για παράδειγμα στον εγκέφαλο, στους βλενογόνους, σε σημείο απρόσιτο προς την εξέταση, ακόμη όμως και στο μεσεντέριο, που είναι ο ιστός ανάμεσα στα έντερα. Η επιβίωση σε έναν ασθενή με απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι κάτω από ένα έτος. Και όταν λέω απομακρυσμένες, εννοώ μεταστάσεις που είναι μακριά από την εντόπιση του αρχικού μελανώματος. Αν ένα μελάνωμα, για παράδειγμα, είναι στη ράχη, μία απομακρυσμένη μετάσταση μπορεί να είναι στους πνεύμονες, στο ύπαρ, στον εγκέφαλο. Μύθοι και πραγματικότητα που έχουν να κάνουν με το μελάνωμα. Ακούμε πολύ συχνά, ιδιαίτερα συχνά τη φράση αυτή. Θέλω να αφαιρέσω όλες μου τις ελιές για να μην κινδυνεύω από μελάνωμα. Θα ήμουν ευτυχής εάν ίσχυε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει. Γιατί ήδη είπαμε ότι σε ποσοστό πάνω από το 50% των μελανωμάτων εμφανίζονται αυτά σε δέρμα το οποίο ήταν πριν υγιές. Δεν υπήρχε δηλαδή σπήλος. Το μελάνωμα είναι πάντα θανατηφόρο, ακούμε επίσης. Πράγμα το οποίο ευτυχώς δεν είναι αλήθεια. Όταν διαγνωστεί πρόημα, έχει σχεδόν 100% ποσοστό ίασης. Πώς γίνεται η διάγνωση και η παρακολούθηση των μελανωμάτων? Ο χρυσός κανόνας περιλαμβάνει το συνδυασμό του κλινικού κανόνα ABCDE, τον οποίο θα σας δείξω αμέσως μετά, μαζί με τη δερματοσκόπηση, μαζί με την ψηφιακή δερματοσκοπική παρακολούθηση, δηλαδή τη χαρτογράφηση των σπήλων που πιθανότατα θα έχετε ακούσει. Ο κανόνας ABCD. Το A σημαίνει ασύμετρη, δηλαδή ασυμμετρία της βλάβης. Το B είναι το όριο της βλάβης, θα σας δείξω αμέσως στην επόμενη διαφάνεια παραδείγματα γι' αυτό. Το C έχει να κάνει με το χρώμα της. Το D με την διάμετρο, το μέγεθός της ουσιαστικά, και το E με το evolution, δηλαδή την εξέλιξή της στο χρόνο. Αρκεί να υπάρχουν 2 από αυτές τις παραμέτρους παθολογικές για να βάλουμε τη διάγνωση του μελανώματος. Σε αυτό το πίνακα εδώ, στην πρώτη στήλη, ένα λεπτό, εδώ, στην πρώτη στήλη, είναι όλες αυτές φυσιολογικές ελιές και η δεύτερη στήλη είναι μελανώματα. Ας πάμε στην πρώτη σειρά, η ασυμμετρία. Εάν φέρουμε 2 κάθετους άξονες με νοητό κέντρο περίπου, με νοητό σημείο τομής περίπου στο κέντρο της βλάβης, βλέπετε στην αριστερή εικόνα ότι τα 2 μισά είναι περίπου όμοια. Ενώ στο μελάνωμα, εδώ δηλαδή, κάνοντας αυτό το σταυρό, δεν υπάρχει ασυμμετρία. Τα 2 μισά είναι διαφορετικά. Στη δεύτερη σειρά βλέπουμε το όριο της βλάβης, το οποίο βλέπετε είναι ένα οβάλ σχήμα συμμετρικό. Ενώ εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία συμμετρία και σε ορισμένα σημεία είναι ασαφές πού τελειώνει η βλάβη. Στην τρίτη σειρά βλέπουμε ένα ομογενές καφέ σκούρο χρώμα. Ενώ στο μελάνωμα ακριβώς δίπλα βλέπουμε τουλάχιστον 4 χρώματα. Από κοντά φαίνεται καλύτερα. Εδώ είναι σχεδόν μαύρο, σκούρο καφέ κάτω, πιο ανοιχτό καφέ επάνω και πορτοκαλίζον καφέ εδώ. Μπορεί να έχει και άλλα περίεργα χρώματα. Να έχει λευκό, δηλαδή να αρχίσει να εξαφανίζεται η βλάβη κάπου εδώ στη μέση, σε οποιοδήποτε σημείο. Να έχει κόκκινο, να έχει γκρι, να έχει μπλε. Περίεργα δηλαδή χρώματα για ελιές. Στην τελευταία σειρά, η διάμετρος της βλάβης, λέμε όταν περνάει την σβίστρα από ένα μολύβι,
δηλαδή τα 6 μιλιμέτρα, πιθανό να είναι μελάνωμα. Το E, το evolution, δεν μπορεί να φανεί με εικόνα, γιατί είναι μια δυναμική παράμετρος, κάτι που αλλάζει δηλαδή συνέχεια, και είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι οι αλλαγές στον χρόνο πρέπει να είναι σχετικά γρήγορες, μέσα σε μήνες δηλαδή. Αν συνδυάσουμε τον προηγούμενο κανόνα που είδαμε με τη δερματοσκόπηση, αυξάνουμε πάρα πολύ την ικανότητά μας να εντοπίσουμε τα μελανώματα πρόημα. Τι είναι η δερματοσκόπηση? Είναι η τεχνική με την οποία επιτρέπεται η λεπτομερέστερη εκτίμηση σε βάθος, απρόσιτο με το γυμνό οφθαλμό, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μηχάνημα σαν αυτό που σας δείχνω στην εικόνα, που λέγεται δερματοσκόπιο χειρός, και το οποίο μας βοηθάει γιατί μας δίνει μία μεγέθυνση του σπήλου περίπου μέχρι μάλλον και 10 φορές. Η δερματοσκόπηση είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του εκπαιδευμένου δερματολόγου και για τη διάγνωση αλλά και για την παρακολούθηση των σπήλων, των μελανωμάτων, άλλων δερματικών καρκίνων όπως για παράδειγμα τα βασικοκυταρικά επιθυλιώματα, τα ακανθοκυταρικά επιθυλιώματα, αλλά και πλήθος άλλων νοσημάτων του δέρματος, για παράδειγμα του δερματικού λύκου, της σκληροδερμίας, του ομαλού λιχίνα. Δηλαδή είναι μία καινούρια τεχνική, ας το πω, ένας καινούριος τομέας στη δερματολογία, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία και ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με τις ελιές. Αν προσθέσουμε και τη χαρτογράφηση σπήλων στη φαρέτρα μας που είδαμε πριν δύο, στα προηγούμενα δύο δηλαδή, μπορούμε να εντοπίζουμε τα μελανώματα ακόμη νωρίτερα, σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Πώς γίνεται η χαρτογράφηση σπήλων? Σας έχω μία εικόνα, ένα από τα μηχανήματα που υπάρχουν, για να γίνεται η διαδικασία αυτή. Χρησιμοποιούμε computers και ειδικούς φωτογραφικούς φακούς, που μας δίνουν δυνατότητα μεγέθυνσης της βλάβης έως 1000 φορές. Αποθηκεύουμε τις εικόνες αυτές μέσα στο σύστημα του υπολογιστή, σε προσωπικό φάκελο για τον κάθε ασθενή. Την επόμενη φορά που θα έρθει στο ιατρείο ο ασθενής, παίρνουμε καινούργιες λήψεις, ανασύρουμε τις προηγούμενες από το φάκελό του και τις συγκρίνουμε τη μία δίπλα στην άλλη. Καταλαβαίνετε ότι με μεγέθυνση που φτάνει τις 1000 φορές και η παραμικρή αλλαγή, όταν μάλιστα οι εικόνες είναι η μία δίπλα στην άλλη, μπορεί πολύ πιο εύκολα να γίνει αντιληπτή. Άρα μπορούμε να εντοπίσουμε τα μελανώματα σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Επόμενο βήμα από την διάγνωση ή την ισχυρή υποψία της ύπαρξης ενός μελανώματος είναι να αφαιρέσουμε ολικά τη βλάβη, όχι δηλαδή να κάνουμε βιοψία, αν και γίνεται πολλές φορές, όχι μόνο γιατί αυξάνει τις πιθανότητες της μετάστασης, εάν γίνει βιοψία, αλλά και γιατί αν τελικά η βλάβη έρθει το αποτέλεσμα και είναι τελικά μελάνωμα, θα αναγκαστεί ο ασθενής να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική αφαίρεση. Επομένως, βγάζουμε όλη τη βλάβη σε υγιή όρια και υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μπορεί αδρά ένας δερματολόγος κλινικά, δηλαδή με το μάτι του μόνο, να το καταλάβει αυτό, και στέλνουμε τη βλάβη για ιστολογική εξέταση, δηλαδή για επεξεργασία και παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Την διαδικασία αυτή τη διεκπεραιώνει ο ειδικός παθολογοανατόμος, σταδιοποιεί τον όγκο, δηλαδή του δίνει ηλικία, μας λέει ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πληροφορία η οποία είναι πολύτιμη γιατί καθορίζει όχι μόνο τη θεραπευτική διαδικασία, αλλά και τη μελλοντική παρακολούθηση του ασθενούς μας. Και το τελευταίο κομμάτι, η μελλοντική παρακολούθηση δηλαδή, είναι εξαιρετική σημασίας, 1% και 5% πιθανότητα έχει ένας ασθενής με μελάνωμα, το οποίο αφαιρέθηκε, να εμφανίσει και νέο μελάνωμα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Επομένως, δεν τον αφήνουμε στην τύχη του. Συνεχίζουμε και τον παρακολουθούμε. Συμπερασματικά, να αναφέρω ξανά ότι το πρώιμο μελάνωμα έχει ποσοστό ίασης που αγγίζει το 100%. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κρίμα να καθυστερούμε να βάλουμε τη διάγνωση. Επειδή όμως είναι, ας το πω, είναι συχνά μία παγίδα να περιμένουμε να δούμε μία αλλαγή σε ένα σπήλο μας ή ένα σπήλο που ξαφνικά εμφανίζεται
για να πάμε να ζητήσουμε την γνώμη του ειδικού. Η προληπτική, υπογραμμίζω λοιπόν ότι η προληπτική δερματολογική εξέταση είναι αυτή που σώζει ζωές, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σε ευχαριστούμε. Λίγο σας ευχαριστώ. Μια φοβερή ενημέρωση. Σε κάποια πράγματα λίγο, μας τρόμαξες. Και σε κάποια άλλα πιστεύω ότι τελικά πρέπει ίσως να γνωρίσουμε το δέρμα μας, γιατί είδαμε έτσι υπερβολικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Και θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, αυτό το γιγαντιαίο σπήλο μάλλον, ναι. Ήταν σπήλος, δεν ήταν μελάνωμα, ναι. Υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθεί. Να αφαιρεθεί χειρουργικά? Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θέλει μεγάλες εκτεταμένες πλαστικές επεμβάσεις. Mm-hmm. Ακόμη και να μπορούσε να γίνει, υπάρχουν παιδάκια τα οποία γεννιούνται και φανταστείτε όλη τους η πλάτη μέχρι τους γλουτούς και η πρόσθια πλευρά του θώρακα είναι ένας τεράστιος σπήλος. Τι να αφαιρέσεις από εδώ τη στιγμή που μένει υγιές δέρμα, για παράδειγμα, μόνο στα πόδια. Δεν φτάνει το δέρμα για να κάνουμε πλαστική. Ακόμη όμως και να μπορούσε να γίνει αυτό, είπαμε ότι αυτοί οι σπήλοι πολύ συχνά εμφανίζουν, αυτοί τα παιδάκια πολύ συχνά εμφανίζουν αιστείες μελανοκυτάρων και σε άλλα σημεία του σώματος, για παράδειγμα στον εγκέφαλο. Άρα, ακόμη και να μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το γιγαντιαίο σπήλο, δεν θα μηδενίζαμε την πιθανότητα να εμφανιστεί μελάνωμα σε ένα εσωτερικό όργανο. Άρα, τι κάνουμε? Παρακολουθούμε πολύ στενά τα παιδιά αυτά, εκπαιδεύονται οι γονείς να εντοπίζουν την παραμικρή αλλαγή, δηλαδή ένα μικρό ζύδιο, ένα μικρό φουσκωματάκι που εμφανίστηκε σε σημείο που δεν υπήρχε πριν, και να ζητούν την παρακολούθηση, την εξέταση από το δερματολόγο τους πιο σύντομα. Ευτυχώς όμως αυτού του είδους η σπήλη είναι σπάνη. Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Για να θυμάσαι την ομιλία σου εδώ, γιατί μετά θα ακολουθήσουν και ερωτήσεις. Αυτό το δώρο. Ναι. Ανάποδα. Κάτω με τη ζημιά. Να, καλά, έχει την αυτή του. Θα πίνετε το κρασάκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Ανατολή. Ευχαριστώ και για τη χειρονομία αυτή και για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω εμείς για αυτό το θέμα. Πρωτού σερβίρουμε το φαγητό, θα μπορούσαμε για λίγο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Ναι, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Ο πρωταργενός Νίκος. Θα σας ευχαριστήσω γιατί απλά ξεκινήσατε πείτε σφαγούρα. Μιλήσατε για πρόληψη. Πρόληψη τι σημαίνει? Και κύριε Βαναδεπού, σαν δερματολόγο, για να βρει, να μας ελέγξει το δέρμα μας ή να ελέγξει σημεία που ενδεχομένως εμείς μπορεί να έχουμε επιτύσει, και αυτό από πότε δεν γίνεται? Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που σας έπιασε φαγούρα, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε, ας το πω, ελιές, γιατί όπως είπαμε, αποκλείεται να μην έχετε. Όπως είπαμε όμως, οι ελιές είναι ασυμπτωματικές βλάβες. Θα πρέπει η πρόληψη όσον αφορά τους σπήλους είναι η επίσκεψη μία φορά το χρόνο, αρκεί εκτός εάν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, και αυτό θα σας το πει ο δερματολόγος σας, να γίνεται νωρίτερα, στο δερματολόγο προληπτικά, να δει τις ελιές που έχετε, να σας ενημερώσει για το είδος τους, για το αν έχουν κίνδυνο και ποιος είναι αυτός, μεγάλος, μικρός, να σας συστήσει αν χρειάζεται κάποια να αφαιρεθεί και να ελεγχθεί παραπάνω, να κάνετε μια χαρτογράφηση, που η χαρτογράφηση, γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμη και η δερματοσκόπηση να γίνει, δηλαδή με αυτό το μηχάνημα χειρός που σας έδειξα, είναι μία φωτογραφία, φανταστείτε, μία ακτινογραφία, εκείνη τη στιγμή πώς είναι ο σπήλος. Και σίγουρα και ο δερματολόγος είναι άνθρωπος, δεν έχει δηλαδή σκληρό δίσκο στο μυαλό του, είναι φύση να δίνεται να θυμάται όλους τους σπήλους όλων των ασθενών του, ούτως ώστε να μπορέσει να δει εάν άλλαξαν στη διάρκεια του χρόνου. Γι' αυτό και καλό είναι να γίνεται μία προληπτική εξέταση από το δερματολόγο, και εκείνος θα σας συστήσει αν έχει αξία
να κάνετε, να προχωρήσετε σε χαρτογράφηση, σε καταγραφή δηλαδή των σπήλων που θα μένει. Αυτό αρκεί. Αγαπητοί τηλεθεατές, μόλις παρακολουθήσαμε την ομιλία της κυρίας Ανατολής Καρτερίδου, γιατρού, δερματολόγου, αφροθυσιολόγου. Η ομιλία αφορούσε σπήλους, μύθους και πραγματικότητα και μελανώματα βέβαια. Θα πρέπει, αν έχετε αναγνωρίσει κάποια σημάδια στο δικό σας σώμα, θα έπρεπε ήδη να έχετε επισκεφτεί το δερματολόγο σας. Αν όχι, θα πρέπει πάλι προληπτικά να επισκεφτείτε τον γιατρό σας, τον δερματολόγο, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.